Εγώ θέλω να πω ότι δεν πρέπει να χάνουμε την αισιοδοξία μας και τις δυνατότητες αυτού του λαού να αντισταθεί όταν έρχεται η στιγμή, η ώρα και η ευκαιρία. Αυτό έδειξε τόσο το όχι των Κυπρίων στο σχέδιο Ανάν, το οποίο και αυτό το είχαν τελειωμένο όταν προωθήθηκε, το ίδιο με την υπόθεση του βιβλίου ιστορίες και το ξεμπρόσθεσμα όλης αυτής της προσπάθειας υπονόμευσης της εθνικής συνείδησης μέσω της κατευθυνόμενης κρατικής παιδείας. Το ίδιο, αν θέλετε, φάνηκε τελευταία στον κόσμο ο οποίος διέλυσε τον κλειό της εξουσίας που είχε διαμορφωθεί στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, 800.000 κόσμος ψήφισε τον Σαμαρά τη στιγμή που κανένας δεν περίμενε. Όχι το Σαμαρά, όχι, ψηφίσανε. Ψηφίσανε, ναι, εν πάση περιπτώσει. Και 400.000 και κάτι. Αλλά υπάρχει κάποιο μήνυμα στην ψήφο Σαμαρά, η οποία δεν έχει τέτοιο στοιχείο. Λοιπόν, πριν ακούσω και την άλλη πλευρά, και τον κύριο Βέλιο και τον κύριο Αντωνόπουλο και τον κύριο Παθεμελή, πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά κλείνουμε με τον επίλογο από την άλλη πλευρά. Γράφουμε λοιπόν τον επίλογο της σημερινής εκπομπής. Γράφουμε τον επίλογο της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή που κινήθηκε σε δύο θέματα κυρίως. Για ένα βιβλίο που έχει γραφτεί τον τελευταίο καιρό από την κυρία Δραγώνα και από έναν Τούρκο καθηγητή και με το θέμα των Σκοπίων που τις επόμενες μέρες θα δούμε κάποιες εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές. Αναζητάμε από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα για να μην μένουμε μόνο στην ιστορία. Άκουσαμε την πλευρά αυτή. Πάμε στον κύριο Βέλιο. Νομίζω ότι σε αυτόν τον τόπο έχουμε την τάση αφενός να τρέμουμε το νίσκιο μας, αφετέρου να κυνηγάμε την ουρά μας. Δεν θα συμφωνήσω με την κυρία Λίγουρη ότι είμαστε εθνικά ευαίσθητος λαός. Θα έλεγα ότι δεν είμαστε εθνικά ευαίσθητοι, είμαστε εθνικά ιστερική και ταυτόχρονα έχουμε την τάση να στουρθοκαμιλίζουμε, να δειλίζουμε τον κόνοπα και να καταπίνουμε την κάμιλο. Προτιμούμε δηλαδή να είμαστε τζάμπα μάγκες σε θέματα που δεν αποτελούν πραγματικές απειλές, όπως λόγου χάρη το όνομά μας, η ψυχή μας για τα Σκόπια, προκειμένου να μην αντιμετωπίζουμε σοβαρά, υπεύθυνα και ουσιαστικά τα πραγματικά εθνικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή νομίζω είναι τα εξής δύο. Η ανταγωνιστική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας ή, για να το πω αντίστροφα, η χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας που μας διασύρει σε όλη την Ευρώπη το ένα και το δεύτερο είναι η γιγάντωση της Τουρκίας που καθίσταται ένας περιφερειακός κολοσσός, πράγμα που αλλάζει εντελώς τους συσχετισμούς στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή με εύλογες επιπτώσεις. Αλλά για να αντιμετωπίσει αυτή η κοινωνία σούπα αυτά τα προβλήματα, για να αντιμετωπίσει αυτό το κράτος τσίρκο αυτά τα προβλήματα, χρειάζονται στοιχειώδη πράγματα που δεν διαθέτει, έτσι. Συγκρότηση, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αυτοδέσμευση, βούληση, συνείδηση. Μάλιστα. Όλα αυτά δεν υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Άρα προτιμούμε να τρέχουμε πίσω, προτιμούμε να ιστεριζόμαστε, να ξεφωνίζουμε ή να στουθοκαμιλίζουμε πίσω από αδιανά πουκάμισα που θα λέγε και ο Σεφέρης, προκειμένου να αποφύγουμε ακριβώς την ουσία την οποία φοβόμαστε όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Για τον Όβλη. Επειδή είναι εμφανές ότι έρχονται πολύ χοντρά προβλήματα. Προβλήματα που άλλες εποχές είχαν οδηγήσει μέχρι και σε παγκόσμιους πολέμους. Η οικονομική κρίση δεν ξεπεράστηκε ούτε πρόκειται από ό,τι φαίνεται. Και ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαμάχες μεταξύ κρατών είναι ό,τι καλύτερο για να προωθηθούν λύσεις, ακόμη και πολεμικές σειράξεις, γιατί μέσα από εκεί μπορεί να επέλθει και ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί αυτή τη στιγμή υψώνοντας ένα 10 ορόφων άγαλμα του Μεγαλέξανδρου ή του όποιου Μεγαλέξανδρου ή στηριζόμενοι στις πολιτικές των μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Νομίζω ότι είναι εμφανές όταν κινητοποιούνται οι λαοί, όπως στα Σκόπια ο λαός Σλαβομακεδόνες της περιοχής κλπ. Ή οι Έλληνες με τα συλλαλητήρια που είχαν κάνει πριν μερικά χρόνια, παίζουν αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι η τύχη μας θα είναι η μοναδική σωστή και πραγματικά θα λύσουμε το ζήτημα αν στραφούμε σε μια άλλη κατεύθυνση που θα πρέπει να βάλουμε φρένο στον υπεριαλισμό, φρένο στα σχέδιά τους δηλαδή για κατάτμιση χωρών,
για κατάτμιση περιοχών, έτσι ώστε να μπορούν να τα κάνουν προτεκτοράτα όπως κάνανε την πρώην Ιουγκοσλαβία, μια τέτοια, ένα-δύο παράδειγμα, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε πραγματικά να δούμε μια ουσιαστική λύση μεταξύ των λαών και όχι μεταξύ συμφερόντων που παίζονται πίσω από τις πλάτες των λαών. Και Βαθανή.